Πάντως στην πλατεία Κίδα Αθηναίων το πρωί, στην Πλάκα, δεν βγήκαν στους δρόμους οι αστυνομικοί της γειτονιάς, αλλά Γερμανοί στρατιώτες της Βέρμαχτ. Οι κάτοικοι της περιοχής και οι περαστικοί πάγωσαν αρχικά. Στη συνέχεια, βέβαια, κατάλαβαν ότι πρόκειται για Έλληνες κομπάρσους, οι οποίοι μετήχαν στα γυρίσματα της καινούριας ταινίας του Μανούσου Μανουσάκη, που διαδραματίζεται στα χρόνια της κατοχής. Είδα το Γερμανό με το όπλο στο χέρι και με το κράνος το γερμανικό το παλιό, μου φέρε μνήμες τραγικές από παλιά. Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα μέχρι να συνέλθω και να καταλάβω ότι ήταν ταινία. Μετά βγήκε και τον ρώτησα τον κύριο μου, είπε ότι πράγματι είναι ταινία. Ηρεμήσαμε. Η κυρία Ηλιάνα περιγράφει την απίστευτη εικόνα που είδε μπροστά της το πρωί όταν άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού της στην Πλάκα. Ένας Γερμανός στρατιώτης στεκόταν ακριβώς απέναντί της, ξυπνώντας τις μνήμες από την κατοχική Αθήνα. Το ίδιο σοκ έπαθαν και άλλοι κάτοικοι, δεν άρχισαν όμως να καταλάβουν ότι επρόκειτο για Έλληνες κομπάρσους που συμμετείχαν στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μανούσου Μανουσάκη που έχει τίτλο Ουζερίτ Τζάνης. Όταν βλέπεις έναν Γερμανό στρατιώτη, συνειρμικά. Κάνεις δυσάρεστες σκέψεις πάνω στο μυαλό σου, έτσι, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα από τους Ναζί. Η εικόνα των Γερμανών στρατιωτών σε αυτή τη γειτονιά της Πλάκας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Άλλοι άρχισαν να φωτογραφίζουν το παράξενο θέαμα, ενώ κάποιοι άλλοι σοκαρίστηκαν. Παθαίνουν σοκ. Πολλοί το παίρνουν και λιγάκι αστεία. Λέει, τι έγινε, ήρθατε ας πούμε να πάρετε το δάνειο, τέτοια, αλλά πιο πολύ σοκ. Τρομάζουνε. Όπως μας λένε οι ηθοποιοί, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η θέα των Γερμανών στρατιωτών προκαλεί διάφορα σχόλια από τους περαστικούς. Το έχει πολύ πλάκα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να γυρίσει και να πει άντα από εδώ Γερμαναρά, ξέρω εγώ. Πολύ έτσι λίγο περίεργοι, λίγο άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο περίεργοι, περνάγανε και βρίζανε, ας πούμε. Ξέρεις, κάποιοι νομίζαν ότι έχουμε επιστρέψει στην εποχή αυτή. Στην ταινία εποχής του Μανούσου Μανουσάκη, η Ουζερίτ Τζάνης, που θα προβληθεί τον Νοέμβριο στον κινηματογράφο, ξεδιπλώνεται η ιστορία της κατεχόμενης Θεσσαλονίκης και της εβραϊκής κοινότητας μέσα από τον έρωτα δύο νέων ανθρώπων, ενός χριστιανού και μιας εβραίας. Με το μεγάλο Έλληνα συνθέτη Βασίλη Τζάνη να παρατηρεί τα όσα συμβαίνουν και να δημιουργεί τα πιο γνωστά του τραγούδια, όπως τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Αυτό που είναι η ουσία τώρα της ταινίας, αυτό που θέλουμε να πούμε αυτή την ταινία, το κουκούτσι, είναι να καταδείξουμε τον παραλογισμό των φιλετικών διακρίσεων. Και να θυμίσουμε σε αυτούς που ξεχνάνε και να μάθουν αυτοί που δεν ξέρουν τι είναι φασισμός, τι είναι ναζισμός.